Γεια σας! Στο σημερινό βίντεο θα δούμε αυτό εδώ το μακιγιάζ που είναι εμπνευσμένο, βασισμένο στο μακιγιάζ της θεάς Catherine Zeta-Jones από την ταινία «Η μάσκα του Ζορό». Είναι ένα tutorial που κανείς δεν ζήτησε, ένα μακιγιάζ που σε κανένα δεν έλειψε, αλλά που εγώ νοσταλγώ βαθιά και θέλω πάρα πολύ καιρό να το αναπαράγω. Εάν λοιπόν έχετε δει αυτή την ταινία, σας έχει σημαδέψει και εσάς το μακιγιάζ που με σημάδεψε και εμένα. Και εν πάση περιπτώσει, αν σας ενδιαφέρει το πώς δημιούργησα το σημερινό look, πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσω με ένα καινούριο foundation που έχω στη ζωή μου, σας το έχω ξαναδείξει άλλη μία φορά. Είναι της μάρκας BYS, το βρίσκεται σε ένα site που λέγεται Lure Me. Δεν είναι sponsored, απλώς τώρα αυτή την περίοδο το δοκιμάζω. Εντελώς matte δεν θέλω να βάλω στο πρόσωπό μου, δεν πιστεύω ότι θα επηρεάσει η ελάχιστη λάμψη του foundation το τελικό look. Ένα βασικό πράγμα που θα λείπει από το μακιγιάζ αυτό θα είναι το highlighter, αλλά δεν το διακρίνω, παιδιά, πουθενά. Είναι παντού κατάφωτα τα μάτια της, σε όλες τις σκηνές. Φαίνεται δηλαδή το φως ή ο ανακλαστήρας κάτω από το πρόσωπο, ώστε και να γεμίζει σκιές και να φωτίζει τα μάτια. Ειδικά στη σκηνή με την εξομολόγηση. Μια τέτοια δεν υπάρχει. Έχω να τη δω άπειρα χρόνια αυτή την ταινία. Μέσα σας πω ότι την έχω δει μόνο μία φορά. Όταν ήμουν μικρή, στο σινεμά, το θερινό. Πάω να γεμίσω τα φρύδια με τη σκιά μου την Concrete. Θα τους δώσω όμως ένα ελαφρώς διαφορετικό σχήμα, γιατί είναι αρκετά πιο λεπτά και αρκετά μακριά, έχουν δηλαδή μία γραμμή εμφανώς ζωγραφισμένη και τραβηγμένη προς τα έξω. Νομίζω επίτηδες έγινε αυτό. Και γενικά δεν είναι πολύ φυσικό το μακιγιάζ στην ταινία αυτή, δηλαδή ξέρω ότι υπάρχουν και σκηνές που δείχνει πιο φυσική, υποτίθεται, και αγουροξυπνημένη. Full face και πάλι. Νομίζω στις επίσημες περιστάσεις φοράει κόκκινο κραγιόν, έτσι ταιριάζει σε αυτό το εντελώς στερεοτυπικό πρότυπο της Ισπανίδας που έχουμε. Και σε άλλες σκηνές φοράει ένα λίγο πιο φυσικό κραγιόν. Εγώ σήμερα θα πάω προς το κόκκινο, γιατί ή το κάνουμε ή δεν το κάνουμε αυτό το look, βρε παιδιά. Λοιπόν, εδώ πέρα θα το τραβήξω αρκετά. Αυτό θα σβηστεί στην πορεία, γιατί θα κάνω και contouring. Δεν πειράζει, θα το ξαναβάλουμε. Για τα μάτια θα χρησιμοποιήσω την Too Faced Shadow Insurance. Όπως πάντα, όπως τον παλιό καλό καιρό. Λοιπόν, η αγαπημένη Catherine Zeta-Jones, Zeta τη λέμε νομίζω στην Ελλάδα, έχει κουκουλωτά μάτια, τα οποία είναι κιόλας μικρότερα παρά μεγαλύτερα. Θα σας δείξω αυτό που πιστεύω ότι έχει γίνει επακριβώς στο μακιγιάζ. Πράγμα το οποίο μεγαλώνει τα μάτια και τα τονίζει, τα κάνει να φαίνονται πιο μεγάλα και ανοιχτά και στρογγυλά. Και μετά, επειδή αυτό αν το κάνω πάνω μου δεν θα μοιάζει καθόλου με το δικό της μακιγιάζ, θα το προσαρμόσω στα δικά μου δεδομένα ώστε να κλείσουν λίγο τα μάτια και να δείχνουν λίγο πιο σεξι. Ξεκινάω λοιπόν από την παλέτα μου την London Copyright, η οποία έχει μέσα χρώματα για contouring, την ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και επειδή δεν μπορώ να διακρίνω επακριβώς τι υπάρχει στο κινητό βλέφαρο, γιατί είναι καλυμμένο εφόσον είναι κούκλωτο, θα βάλω απλώς αυτό εδώ το σκούρο καφέ. Εδώ πέρα έξω όμως διακρίνω ότι είναι τραβηγμένη προς τα πάνω η σκιά. Οπότε θα την τραβήξω. Επίσης δεν θα βάλω πάρα πολύ σκιά στην κόγχη, γιατί δεν θέλω να ανυψώσω το μάτι ιδιαίτερα. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Απέναντίας βλέπω πάρα πολύ φως κάτω από το φρύδι. 90's, παιδιά! Δόξες! Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Θα πάρω το μολύβι μου το Σέρια, από το οποίο έχει μείνει μόνο αυτό, και θα τραβήξω μία γραμμή, καθίστε να σας φέρω πιο κοντά, στο κάτω μέρος του ματιού. Θα κάνω δηλαδή το περίγραμμα έντονο από κάτω, για να μεγαλώνει το μάτι. Και εδώ πέρα μέσα ανοίγει από ό,τι διακρίνω το πράγμα αυτό και πάει προς τα κάτω. Κάνει λίγο αυτή την μυτίτσα σαν αραβική. Και όλο αυτό έχει μεγάλη έκταση και μεγάλο πάχος. Δηλαδή δεν θα το συμμαζέψω, θα το επεκτείνω. Αλλά χρησιμοποιώ μολύβι αντί για gel eyeliner, μπορείτε βέβαια να βάλετε και gel eyeliner, γιατί θα σβήσει πολύ πιο εύκολα και έπειτα αν χρειαστεί το σετάρω. Μέσα στο μάτι θα βάλω τούτο εδώ. Θα το βάλω στην υγρή γραμμή για να ανοίξουν τα μάτια, να μεγαλώσουν πολύ περισσότερο. Αν δείτε σε διάφορες σκηνές, έτσι, ξυφομαχίες, βιώνει ένα σοκ μεγάλο η κοπέλα, γουρλώνει τα μάτια αρκετές φορές και από μέσα φαίνεται αυτό το σχεδόν άσπρο. Εάν έχετε μάτια μικρά ή κουκουλωτά ή και τα δύο, προτείνω να κάνετε αυτά τα βήματα ακριβώς όπως τα δείχνω. Εάν έχετε μάτια που είναι μεγαλύτερα ή μη κουκουλωτά, περιμένετε τη δεύτερη φάση για να σας δείξω ακριβώς πώς θα το διαχειριζόμουν σε διαφορετικά χαρακτηριστικά. Παίρνω λοιπόν εγώ ένα μικρό πινέλο για μολύβι και αρχίζω να σβήνω όλο αυτό με σκοπό όμως να το επεκτείνω και να το κάνω να κατεβεί πιο κάτω ακόμα. Έχω χωριστό βίντεο για μακιγιάζ για μεγάλα ή για μικρότερα μάτια, οπότε θα σας έχω βάλει το link κάτω στο κουτί της περιγραφής. Και το ίδιο μολύβι, να σας πω την αλήθεια, θα βάλω και στην πάνω γραμμή των βλεφαρίδων, γιατί ούτως ή άλλως, γιατί όχι βασικά, γιατί να μην συνδέεται όλο αυτό. Το φέρνω περίπου στα 3 τέταρτα του βλεφάρου και αρχίζω και το σβήνω κιόλας λίγο,
αρκετά άστατα, να διαλυθεί δηλαδή, για να γίνει αυτό το αόριστο συγκεχημένο πράγμα. Πώς τη μάσκαρα. Mix on the rise. Πάνω και 100 λιφαρίδες. Έχω κάνει αρκετά βίντεο για κουκουλωτά μάτια, αλλά δεν έχω δείξει ποτέ το γεγονός ότι μπορούμε να αγνοήσουμε εντελώς το πάνω βλέφαρο και να δώσουμε έμφαση μόνο στο κάτω. Κάτι το οποίο αποτελεί λύση για πάρα πολύ κόσμο. Για την Blake Lively, για τη Rosamund Pike, για ένα σωρό τέτοιες θεές με κουκουλωτά μάτια. Όταν λοιπόν δεν φαίνεται τίποτα στο από πάνω μέρος του ματιού, τίποτα από το κινητό βλέφαρο εννοώ, και εμείς γιατί να το κουράζουμε, ας πάμε στο από κάτω, όπου έχουμε χώρο, εκεί θα βάψουμε. Νομίζω ότι θέλω να σετάρω το κάτω μέρος του ματιού με την ίδια σκιά που χρησιμοποίησα στην αρχή, με το ίδιο πινέλο για μολύβι, τη στέλνω και λίγο προς τα πάνω τη σκιά, δηλαδή να ανακάνει ας πούμε αυτό το πράγμα. Πάμε στο concealer, θα είναι πολύ φωτεινό, το Stay Naked της Urban Decay θα βάλω, για νεόδωρα. Σε όλη αυτή την περιοχή ας πούμε θα το βάλω, λες και είναι 2012, θα φωτίσω το μάγουλο, γιατί κάτι τέτοιο βλέπω νομίζω. Α, το πινέλο αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο για αυτή τη δουλειά, είναι της NYX το 26. Και για contouring είναι πάρα πολύ ωραίο, γενικά είναι πολύ ωραίο πινέλο. Και το ίδιο ακριβώς θα βάλω στα ψηλά σημεία του προσώπου, κυρίως εννοώντας κάτω από το φρύδι, γιατί βλέπω πολύ φως ρε παιδιά. Αυτό στεγνώνει και εύκολα, βλακία έκανα, οπότε έβαλε παντού κατευθείαν και θα σταθεροποιηθεί και δεν θα μπορώ μετά να το μετακινήσω. Μπράβο! Το αφήνω εδώ σχεδόν ως έχει αρκετά φωτεινό. Λοιπόν, πάμε στο contouring. Με την ίδια παλέτα θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ, ό,τι έχει μείνει δηλαδή από αυτό, γιατί το βλέπω έντονο το contouring, αρκετά. Δεν ντρέπεται. Βέβαια, έχω ξαναπεί ότι contouring, αν έχετε πάρα πολύ λεπτό πρόσωπο ή έτσι με έντονα κόκαλα ή με έντονα ζυγωματικά, δεν χρειάζεται. Το contouring είναι για να χαρίζει γωνίες στους ανθρώπους που δεν τις έχουν ή για να τις τονίζει σε όσους τις έχουν ελαφριά, αλλά όχι σε όσους τις έχουν έντονα. Θεωρώ εγώ, γιατί μετά γίνεται το πρόσωπο πολύ πιο άγριο. Συνεχίζω με το contouring, από εδώ κάτω, δεν ξέρω τώρα αν είχε και εδώ κάτω, δεν την κοίταξα και στον καρύτσαφλο. Για πάμε λίγο ξανά στα φρύδια λέω εγώ, να ξανακάνω αυτό που ξέκανα, βλακωδώς. Αυτό εννοώ. Κάπως έτσι. Πάμε στα χέρια. Έχω εδώ πέρα ένα καφετή μπορντό που είναι ακριβώς αυτό που θέλω, που είναι το 08 Azuma Dark Rust. Αυτό θα το περάσω σε ολόκληρα τα χείλη για να αφήσει ένα stain και έπειτα θα τονίσω πάρα πολύ το περίγραμμα. Θέλω το περίγραμμα να είναι λίγο πιο σκούρο από το από μέσα, γιατί έτσι το βλέπω. Όμως, στο επάνω μέρος των χειλιών, επειδή η αγαπημένη Κάθριν έχει πάρα πολύ ξεκάθαρο δικό της χαρακτηριστικό σχήμα στα χείλη, πολύ κυματιστό, θα προσπαθήσω κι εγώ να το ρεπλικάρω ως ένα βαθμό. Και μ' αρέσει που δεν προσπάθησα να τις κάνω και τα χείλη τεράστια, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Είναι κανονικότατα και υπέροχα. Εδώ στις άκρες θα προσπαθήσω να μιμηθώ το σχήμα της με το να ανασηκώσω λίγο κραγιόν. Όχι, κοιτάξτε, είναι και αυτή μια πρόταση. Θα αναμίξω αρκετό από το ανοιχτό καφέ που είναι το Taupe της MAC με το κόκκινο που είναι το Viva Glam 1 της MAC. Περίπου 75% από το καφέ, 25% από το κόκκινο. Το θέλω κυρίως καφέ δηλαδή. Κοκκίνησε λίγο, δεν μπορώ να πω ότι με πειράζει πάρα πολύ. Εδώ θα το αφήσω, ετούτο που έκανα, και θα προχωρήσω στο ρουζ που είναι της MAC το Melba. Ροδακινή και θα το βάλω χαμηλά και προς τα πίσω, γιατί δεν βλέπω ιδιαίτερο ρουζ εδώ μπροστά. Να σας πω τη μαύρη μου αλήθεια, όσο και αν μου αρέσει, το βλέπω προς τα πίσω περισσότερο. Για την ακρίβεια δεν βλέπω ιδιαίτερο ρουζ γενικά σε αυτό το μακιγιάζ, αλλά βλέπω αρκετό φως στα μάγουλα, μπορεί θα μου πείτε να είναι και φωτισμός. Οπότε κάπως έτσι νομίζω θα πάρει λίγη ζωή. Και τέλος θα πουδράρω τα πάντα όλα με την πούδρα που υπάρχει εδώ μέσα, ώστε να μην γυαλίζει τίποτα. Κοιτάξτε εδώ πέρα τώρα τι έχω εγώ και γυαλίζει. Γυαλίζουν τα πάντα. Ματ. Δεν το λες κακό, βέβαια. Θα προχωρήσω στην παλέτα μου την Dermacolor της Kryolan, όπου θα διαλέξω ένα concealer και θα κάνω τοπική διόρθωση σε οτιδήποτε έτσι μικρά σημαδάκια μπορεί να έχω. Και τριγύρω από τα χείλη βέβαια για να καθαρίσει το σχήμα, να οριοθετηθεί περισσότερο. Και πάνω από την πούδρα, παιδιά, ναι, δεν μας πειράζει. Συνήθως το κάνουμε πριν, δηλαδή κρεμώδη και υγρά προϊόντα πριν την πούδρα, αλλά και πάλι θα κάτσει μια χαρά. Νομίζω ότι τώρα θα προσθέσω την πινελιά που ήθελα με βάση το δικό μου σχήμα ματιών, δηλαδή θέλω λίγο να τα μικρύνω και να τα μαζέψω, να μην έχουν λευκό από μέσα, να έχουν κάτι σκούρο. Και έτσι υπενθυμίζω αυτό που είπα στην αρχή, ότι αν θέλετε τα μάτια σας να δείχνουν μεγαλύτερα, κάνετε όσα κάναμε μέχρι τώρα. Αν θέλετε να δείχνουν μικρότερα, προσθέτετε στην υγρή γραμμή σκούρο αντί για ανοιχτό, όπως θα κάνω εγώ αυτή τη στιγμή. Και το προϊόν με το οποίο θα το κάνω είναι το ίδιο μολύβι που χρησιμοποίησα πριν. Ναι, μικραίνει κατευθείαν το μάτι.
Μπορείτε να τα αφήσετε και έτσι, δηλαδή ανοιχτόχρωμο εδώ μπροστά, όπως είναι αυτό το μάτι, ανοιχτό εδώ μπροστά και σκούρο μόνο στο πλάι. Ας μαζέψω λοιπόν εγώ λίγο τι συμβαίνει από εδώ κάτω και πώς θα το κάνω αυτό. Νομίζω ότι θα βρω ένα καθαρό πινέλο χωρίς τίποτα επάνω, έτσι ένα που βρήκα μπροστά μου τώρα. Εντάξει, ναι, αναγκαστικά θα χρειαστεί να βάλω και λίγο κονσίλερ ακόμα, γιατί δεν μαζεύει αυτό από μόνο του, έτσι όπως το βλέπετε. Ορίστε, ορίστε, κανένα πρόβλημα απολύτως. Πολύ πιο μαζεμένο τώρα. Θα βάλω λίγη λευκή σκιά από την παλέτα μου την Carnival. Αυτή εδώ είναι η Pillow Talk. Θα τη βάλω σίγουρα κάτω από το φρύδι. Έχει ήδη προτεταμένο κόκαλο του φρυδιού, αλλά με αυτό το άσπρο θα φαίνεται ακόμη περισσότερο. Καθίστε να το ηρεμήσω κιόλας, είπαμε. Να δείχνει λίγο ντεμοντεύρε, παιδί μου. Για να δω αν μπορώ να βάλω και λίγο μολύβι στο φρύδι, άρα γιατί θα το μετανιώσω πικρά. Είναι καφέ? Όχι, καλό είναι. Πιο καθαρή γραμμή τώρα. Πιο θεατρικό βγήκε νομίζω. Τονίσαμε την αντίθεση. Ζωγραφίσαμε το φρύδι πιο πολύ, βάλαμε και άσπρο από κάτω από το φρύδι και μου κάνει λίγο πιο ρετρό. Δεν μου κάνει τόσο σύγχρονο αυτή τη στιγμή και χαίρομαι γι' αυτό. Νομίζω ότι θα βάλω λίγο highlighter, είναι της Glossier. Το Pale Pearl, αλλά δεν έχει καμία σημασία, παίρνετε εσείς όποιο highlighter θέλετε. Και θα το βάλω ίσα ίσα στο κέντρο των χιλιών. Να μην κάνουμε μία μνήμα στα μεταλλιζέ κραγιόν εκείνη τη εποχή. Υπήρχαν σε ελάχιστο βαθμό στην ταινία αυτή, αν όχι καθόλου. Δηλαδή, το βάζω και το βγάζω, σκεφτείτε. Λίγο νοητήλα να μυρίσει εδώ πέρα. Ναι, αυτό. Ίσα να ανοίξει λίγο το κραγιόν και να, δεν ξέρω, να θυμίζει αυτό το πράγμα. Αυτά. Τα μαλλιά, φαντάζομαι το ξέρετε, δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση να τα κάνω εγώ να δείχνω τις προκοπής. Θα τα φανταστείτε έτσι όπως ήταν, αγγελικά φτιαγμένα από την hair stylist της ταινίας. Αυτό είναι λοιπόν σήμερα εμένα, το ολοκληρωμένο look μου. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν ναι, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι. Ό,τι ρωτήσεις, σκέψεις, σχόλια, απορίες και τέτοια έχετε, φυσικά μου τα αφήνετε από κάτω. Και ελπίζω, αν δοκιμάσετε κάτι παρόμοιο, να μου στείλετε μια φωτογραφία στο Instagram, γιατί πάρα πολύ μου αρέσει να βλέπω τις δικές σας εκδοχές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!